Κυρίες και κύριοι, φίλες και συντρόφοι μας, καλώς ήρθατε. Σήμερα για λόγο μαζεμόμαστε εδώ. Ο λόγο είναι ο πρόεδρος μας, ο κύριος Αμπτουλλάχ Ετζαλάν. 1998 πήρε μπρόνς από Συρία. Λόγω για αυτό σήμερα πρέπει να μιλάμε εδώ. Η κυρία Ιωάννα Κουρντόβικ και ο κύριος Άχιμ Ρόλεχόιζερ, δικηγόρος, είναι γερμανικό δικηγόρος και μέλος του δικτύου για πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Λόγω είναι αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω πολύ τίποτα. Θα αφήσω στο η κυρία Ιωάννα για να μιλάει στο λόγο για μέρινα. Ορίστε, κυρία. Αυτή η συνέντευξη σήμερα γίνεται επ' αφορμή της έναρξης της καμπάνιας για την άρση της απομόνωσης του Αμπτουλλάχ Ετζαλάν, μιας απομόνωσης η οποία κρατά τώρα επί 24 χρόνια. 24 χρόνια μαρτυρικής απομόνωσης φυσικής, απαγόρευση επικοινωνίας με άλλους κρατούμενους, απαγόρευση αποκλεισμού μάλλον της επικοινωνίας με άλλους κρατούμενους, αποκλεισμού ουσιαστικά, τυπικά δεν είναι, αλλά ουσιαστικά αποκλείεται από την επαφή με συγγενείς και δικηγόρους, συγγενείς και δικηγόρους οι οποίοι για να μπορέσουν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του θα πρέπει να ταξιδέψουν ως το νησί φυλακή του Ήμραλι, στο οποίο κρατείται συνεχώς από την αρχή της σύλληψής του μέχρι σήμερα, με πλοία τα οποία διατίθενται αποκλειστικά κάθε Τετάρτη για να ταξιδεύσουν, για να γίνει επικοινωνία με το νησί από το ίδιο το τουρκικό κράτος. Συμπληρώνονται 24 χρόνια από τότε που ο Αμπτουλλάχ Ετζαλάν παραδόθηκε στην Τουρκία με τη σύμπραξη και των ελληνικών αρχών, με τη σύμπραξη της Ελλάδας, κάτι που σήμερα προκύπτει και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η Ελλάδα την υπόθεσή του που εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μια προσφυγή κατά της Ελλάδας που κατατέθηκε το 2019 και η οποία σήμερα βρίσκεται στο στάδιο των παρατηρήσεων. Είπα ότι το καθεστώς το οποίο αντιμετωπίζει ο Αμπτουλλάχ Ετζαλάν είναι από τα πιο βάρβαρα που έχουμε δει που μπορούν να υπάρξουν για δυτική χώρα, δεδομένου και χρησιμοποιώ τον όρο δυτική χώρα γιατί η Τουρκία θέλει να θεωρεί τον εαυτό της ότι ανήκει πέρα από την Ανατολή και στη Δύση και αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσω του οποίου δεσμεύεται και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και από όλη την νομολογία, από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παρά τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 2005 με βάση προσφυγή που ο Αμπτουλλάχ Ετζαλάν έκανε το 1999 ήδη, αμέσως μετά τη σύλληψή του, μέσα από δικηγόρους που είχε ήδη εξουσιοδοτήσει πριν από τη σύλληψη και επί της οποίας βγήκε η πρώτη απόφαση το 2005 και το 2014 με βάση προσφυγή που έκανε ο Αμπτουλλάχ Ετζαλάν το 2009, καταγγέλλοντας στη δεύτερη ιδιαίτερα τις συνθήκες απομόνωσής του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στις δύο περιπτώσεις, με δυσκολία πρέπει να πω, καταδίκασε την Τουρκία για τις συγκεκριμένες παραβιάσεις στις οποίες κατέληξε. Να πούμε ότι για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι σημαντικό ότι για την Τουρκία ο Ετζαλάν είναι ένας τρομοκράτης, χαρακτηρίζεται ως τρομοκράτης, όπως τρομοκράτης χαρακτηρίζει κάθε έναν ο οποίος αντιδρά στο καθεστώς το οποίο έχει επιβληθεί ήδη, το ιδιαίτερο καθεστώς αυταρχισμού
και βαθέως κράτους, το οποίο είχε επιβληθεί στην Τουρκία ήδη από το πραξικόπημα από τη δεκαετία του 80, αλλά και μετά το 91, μετά την αποκατάσταση, την τυπική αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα αυτή, γιατί εξακολουθούν στην Τουρκία να ισχύουν διατάξεις, οι οποίες ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν, νομικές, οι οποίες έγιναν στην περίοδο της δικτατορίας, εξακολουθούν έτσι να ισχύει και να λειτουργεί το βαθύ κράτος και εξακολουθεί σήμερα να υπάρχει ένας αυταρχικός, εξαιρετικά αυταρχικός ηγέτης, ο οποίος απειλεί με συντριβή, με καταστροφή καθέναν ο οποίος αντιδρά στις αποφάσεις του και χαρακτηρίζει ως τρομοκράτες, κάτι που αποδέχεται και η τουρκική δικαιοσύνη, όχι μόνο τους Κούρδους που μάχονται για δικαιώματα, αλλά και ανθρώπους από την υψηλή διανόηση της χώρας, επιστήμονες, δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίων, γιατρούς, ακόμα και επιχειρηματίες, τους χαρακτηρίζει τρομοκράτες, ενώ αντιδρούν στο δικό του καθεστώς. Να πω όμως ότι για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Τσαλάν δεν αντιμετωπίζεται σαν ένας τρομοκράτης, αλλά σαν ηγέτης ενός αυτονομιστικού κινήματος. Αυτό το αυτονομιστικό κίνημα είναι ένα κίνημα που μάχεται για ελευθερίες και δικαιώματα και το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα καταρθώσει να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Θέλω να πω ότι η απομόνωση είναι ένα βασανιστήριο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικαιώματα, για την πρόληψη των βασανιστήριων, αποτελεί βασανιστήριο, δεν μπορεί να αποτελεί ποινική κύρωση, δεν μπορεί δηλαδή να περιλαμβάνεται ως τιμωρία σε μια δικαστική απόφαση, δεν μπορεί να συνεχίζεται με μακρό χρόνο, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, εξαιρετικές περιστάσεις και όπως μπορεί να εφαρμόσετε και μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να παρατείνεται. Πρέπει να πω ότι να σημειώσω εδώ, πρώτο κλείσω, ότι όπως είπα από το 2019 εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μια προσφυγή που έχει ασκηθεί από τον Αμπτουλάχο Τσαλάν κατά της Ελλάδας αυτή τη φορά για τα γεγονότα του 1999, τα οποία παρήγαγαν συνέπειες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, την άδικη σύλληψη, άδικη δίκη που αποδέχθηκε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την απομόνωσή του. Η προσφυγή αυτή σήμερα βρίσκεται στο στάδιο των παρατηρήσεων. Από τις παρατηρήσεις της ελληνικής κυβέρνησης προκύπτει ότι πράγματι ήταν συνέπεια κυβερνητικών αποφάσεων η εκδίωξη του Τσαλάν από τη χώρα, η άρνηση παραλαβής του αιτήματος ασύλου το οποίο είχε υποβάλει, η μη το γεγονός ότι δεν κάλεσε την Ιταλία να τον αναλάβει και δεν προσπάθησε προς αυτή την κατεύθυνση να τον αναλάβει η Ιταλία, στην οποία εκκρεμούσε αίτημα για άσυλο, το οποίο τελικά έγινε και αποδεκτό από την Ιταλία, το αίτημα για άσυλο, ήταν όμως πλέον αργά για τον Τσαλάν. Να επισημάνω ότι σήμερα η Ελλάδα με τις προτάσεις της ζητεί πέραν των άλλων να τηρηθεί εμπιστευτικότητα ως προς αυτήν τη διαδικασία. Έχει υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να τηρηθεί εμπιστευτικότητα ως προς τη διαδικασία η οποία διεξάγεται ενώπιον του για την υπόθεση αυτή. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το απέρριψε ο Πρόεδρος και επομένως και γι' αυτό το λόγο θεωρώ και εγώ ότι μπορώ να μιλάω σήμερα. Λέω λοιπόν, για να κλείσω, ότι το κουρδικό κίνημα είναι ένα κίνημα το οποίο και στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε στο παρελθόν τουλάχιστον και προτού ενταχθεί το ΠΚΚ στις λίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τρομοκρατικές οργανώσεις το 2002, οι οποίες οριστικοποιήθηκαν μετά το 2012. Για την Ελλάδα ήταν ένα κίνημα απελευθερωτικό και όχι κίνημα τρομοκρατίας και όχι δράσης τρομοκρατίας. Είναι ένα κίνημα λοιπόν το οποίο πέρα και μακριά πια από το να διεκδικεί αυτά που διεκδικούσε στη γέννησή του, είναι ένα κίνημα που διεκδικεί δικαιώματα και ελευθερίες για τον κουρδικό λαό.
Σε αυτό το κίνημα είμαστε αλληλέγγυοι. Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα του Αμπτουλάχ που γίνεται, που κάνει η Επιτροπή που οργανώνει αυτήν τη συνέντευξη και οργανώνει σήμερα σε 72 χώρες ακόμα του κόσμου αντίστοιχες συνεντεύξεις για την έναρξη της καμπάνιας για την άρση της απομόνωσης του Τσαρλέν και την απελευθέρωσή του. Είμαστε αλληλέγγυοι και σε αυτό το κίνημα, είμαστε αλληλέγγυοι στον άνθρωπο που 24 χρόνια βασανίζεται στις τουρκικές φυλακές με ευθύνη και της χώρας μας. Αυτά τα είπα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ιωάννα. Τώρα ο δικηγόρος Ρόλχαουζεν-Ρόιζερ για να μιλάει στο λόγο ο πρόεδρος μας Αμπτουλάχ Ζαλάν, λόγο για τον απομόνωση. Έχει 25 χρόνια απομόνωση, τώρα προχωράει για συνωμοσίων ακόμα για τον Αμπτουλάχ Ζαλάν. Ο κύριος. Καλησπέρα. Μιλάω εδώ εκ μέρους του δικτύου για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Συνεχίζω εκεί που τερμάτισε τελείωσε η Γιάννα την ομιλία της. Okay. Το δίκτυο εδώ και πάνω από 30 χρόνια είναι αλληλέγγυο με τον αγώνα του κουρδικού λαού για την αυτοδιάθεση και αυτονομία. Πρέπει να τονιστεί αυτό επειδή δεν είναι αυτονόητο αυτό σε μια Ευρώπη που ο αγώνας του κουρδικού λαού πολλές φορές θεωρείται ως τρομοκρατικός αγώνας και ούτω καθεξής. Εμείς θεωρούμε αυτό τον αγώνα δίκαιο. Ο κουρδικός λαός θέλει την αυτονομία και την αυτοδιάθεση και γι' αυτό αγωνίζεται. Το τουρκικό κράτος με κάθε τρόπο προσπαθεί να εμποδίσει αυτό τον αγώνα. Όλοι ξέρουμε τι έγινε κατά καιρούς, ότι το τουρκικό κράτος ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις, όπως παραδείγματος Χάιν και το Διάρβακερ. Εμείς νομίζουμε ότι αυτό είναι το έγκλημα που πρέπει να καταγγείλουμε. Το τουρκικό κράτος είναι ο τρομοκράτης σε αυτή την υπόθεση και νομίζω ότι αυτό πρέπει να τονιστεί με κάθε τρόπο. Γι' αυτό υποστηρίζουμε το κουρδικό λαό. Ο κουρδικός λαός θεωρεί τον Αμπτουλάχ Ζαλάν ως ηγέτη του. Ήταν ιστορικά και παραμένει ως και σήμερα. Και γι' αυτό νομίζουμε για μια δίκαιη λύση που πρέπει να γίνει με διαπραγματεύσεις, πρέπει ο Αμπτουλάχ Ζαλάν να απελευθερωθεί, να φύγει, να αποφυλακιστεί και να συμμετέχει ως ηγέτης του κουρδικού λαού σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η μόνη λύση που υπάρχει για το κουρδικό ζήτημα, ας το πούμε έτσι, και γι' αυτό υποστηρίζουμε αυτή την καμπάνια και νομίζουμε ότι πρέπει να έχει επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε και κύριε φίλοι και σύντροφοι μας, αφού ξέρουμε και είπε η κυρία Ιωάννα και ο κύριος, η απομόνωση και συνωμοσίων, αυτά που κάνουν στο πρόεδρος μας ο κύριος Αμπτουλάχ Ζαλάν, όλοι σκεφτόνανε άμα τα κάνουν
απομόνωση και συνωμοσίων για τον Αμπτουλά Χουεζαλά μπορούν να σταματήσαν στο αγώνα τους ο κουρδικών λαών. Όμως υπάρχει κάτι σχέδιο, θα σκεφτείς μέσα στο ένα σχολείο ή το σπίτι σου, όμως όταν τα βγεις έξω δεν γίνεται, δεν κρατάει αυτό το σχέδιο. Ίδιο σχέδιο, αυτά που ήταν να κάνουν για πρόεδρος μας Αμπτουλά Χουεζαλάν, όλοι κόσμο και όποιος έχει μέσα για συνωμοσίων από Αμπτουλά Χουεζαλάν, το πρόεδρος μας, πέσανε όλοι, αγώνα των κουρδικών λαών προχωράει με τον ιδεολογική των Αμπτουλά Χουεζαλάν, το πρόεδρος μας. Λόγω για αυτό σήμερα μαζευτήκαμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για κύριε Ιωάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος ο Μίλος Χόιζερ. Νομίζω το έχω τελειώσει με εδώ. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.